Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Δεν σας άκουσα καλά, ελπίζω να ακούγουμε. Βεβαίως, σας ακούμε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, είναι δική μας η χαρά και η τιμή να ακούμε στην Επιτροπή μας νεανικές φωνές, γεμάτες όραμα για το περιβαλλοντικό αύριο της πατρίδας μας. Για πλάσματα που είναι το μέλλον, για αυτά τα πλάσματα που είναι το μέλλον και που έχουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και επιλέγουν να συμμετέχουν και όχι να απέχουν, εμείς ως πολιτικό προσωπικό οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς ακόμα και αν γινόμαστε δυσάρεστοι. Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, όπως σας ανέπτυξε και η συνάδελφος, η κυρία Τζούφη, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την περιβαλλοντική εκπαίδευση, φέραμε τον νόμο 4547 του 2018, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατεξοχήν αρμοδίων. Το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, συγχωρείτε, συζήτησε με τους εργαζόμενους στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με πανεπιστημιακούς, πριν οριστικοποιήσει, αν θέλετε, τις νομοθετικές διατάξεις που έφερε στο Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι έκανε? Μετά τις εκλογές και ενώ οι διαδικασίες επιλογής με σαφή και διαφανή μοροδιότηση των εκπαιδευτικών που θα στελέχωναν τα κέντρα εκπαίδευσης για την αειφορία, είχαν ήδη φτάσει λίγο πριν το τελικό στάδιο της συνέντευξης, η κυβέρνηση πάγωσε τον νόμο και μας ξαναγύρισε στην προηγούμενη κατάσταση. Έτσι σήμερα εξακολουθούν να υπηρετούν με παράταση θητείας τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι υπευθυνοί τους, ενώ η θητεία έχει λήξει από το 2016. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε τον νόμο 4823 του 2021, αν δεν κάνω λάθος, το μόνο που έκανε επί της ουσίας ήταν να μετονομάσει τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ΚΕΠΕΑ, χωρίς κανένα ουσιαστικά όραμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με τον 4876, παραμονές Χριστουγέννων του 2021, μετά από 2,5 χρόνια αδράνειας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσατε ένα, αν θέλετε, μπάλωμα. Τι ήταν αυτό το μπάλωμα? Την πλήρωση κενών θέσεων μέχρι τη συνολική προκήρυξη όλων των θέσεων χωρίς τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπει ο δικός σας ο νόμος, ο 4823. Τόσο επιτελικό το κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, πριν από λίγες μέρες προκήρυξατε τις κενές θέσεις για όσα και ΚΕΠΕΑ έχουν λιγότερα από 2 μέλη, γιατί φυσικά με 2 μέλη είναι αδύνατο να λειτουργήσουν. Μία προκήρυξη εντελώς προβληματική, αφού δεν ορίζονται σαφή μοριοδοτούμενα κριτήρια και η επιλογή δεν θα γίνει από τα υπηρεσιακά συμβούλια, θα τοποθετήσετε με διαφανείς διαδικασίες, στελέχη το Μάρτιο και η θητεία τους λέτε ότι θα λήξει τον Ιούνιο. Τι θα έχετε πετύχει λοιπόν? Μία τρύπα στο νερό, αν μου επιτρέπετε. Και βεβαίως κάποιοι φίλοι σας, κάποιοι μέτεροι, θα εμφανίζουν μία προϋπηρεσία 3 με 4 μήνες που θα τους βολέψει στις επόμενες κρίσεις. Σήμερα, στη συνεδρίασή μας, επαναλαμβάνετε μεγάλα λόγια, άδεια και στέλνετε στα μέλη των επιτροπών project ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου ως υποδειγματικό μοντέλο προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάνοντάς του και τη σχετική διαφήμιση. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, τα αποτυπώματά σας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όταν το 2020 τελείωσε με αριθμό ρεκόρ δεκαετίας δασικών πυρκαγιών, είχαμε 11.800 πυρκαγιές, και το 2021 είχαμε νέο ακόμα μεγαλύτερο ρεκόρ με 12.400 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην τρώω περισσότερο χρόνο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση οφείλει να έχει κεντρικό ρόλο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να καλλιεργήσει το σεβασμό στο δημόσιο χώρο, την αντίληψη ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, ότι η τεχνολογία σήμερα μπορεί να προσφέρει φθηνές, αξιόπιστες και οικολογικά φιλικές μορφές ενέργειας, που δεν θα γεμίζουν τις τσέπες κερδοσκόπων, αλλά θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίων. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση οφείλει
να αναφερθεί στην ατομική ευθύνη, να μιλήσει για την ανακύκλωση του κουτιού του αναψυκτικού, αλλά πρέπει όμως επίσης να ασκήσει και κριτική στο υποτυπώδες δίκτυο ανακύκλωσης, στη μόλυνση των ποταμών από βιομηχανικές δραστηριότητες, στην καταπάτηση παραλιών και δασικών εκτάσεων. Πρέπει δηλαδή, με λίγα λόγια, να αναφέρεται και στην κοινωνική ευθύνη. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση οφείλει να βοηθάει τα παιδιά μας, οφείλει να βοηθάει τους εφήβους να συνειδητοποιούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος στη φύση, αλλά είναι μέρος του οικοσυστήματος, ότι οι φυσικοί πόροι πρέπει να... Ολοκληρώστε παρακαλώ την παρέμβασή σας, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Τελείωσα στο πεντάλεπτο. Έχει, ναι, ναι, έχει τελειώσει, ναι. Έτσι, είναι στα 5,5 λεπτά. Ευχαριστώ. Να κλείσω αυτό που θέλω, μην με κόβετε στη μέση. Έτσι. Και θα είχα κλείσει ήδη βασικά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω με αυτό. Ότι η κυβέρνηση μια τέτοια περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρούμε εμείς ως αντιπολίτευση ότι δεν τη θέλει. Και γι' αυτό έχει αφήσει τα πρώην κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να φτωζώνουν. Αυτό που θέλω να πω και κλείνω με αυτό είναι ότι γι' αυτό το λόγο και η σημερινή συνεδρίαση των επιτροπών μας, το μόνο που έχει καταφέρει είναι να δείξει πόσο διαφορετικές αντιλήψεις έχουμε με εσάς που δήθεν τεχνοκρατικά, ακόμα και στο πιο απλό, να στελεχώσετε δηλαδή τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχετε αποτύχει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και αν δεν με είχατε διακόψει, θα είχα τελειώσει ήδη. Ευχαριστώ.